Λοιπόν, κύριε Καναμαλή, και δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι. Ζάκη, θα το πάλεψε μέχρι το τέλος. Θα μπορούσε να έχει σοφαρίσει να πάει το μάτι στην παράταση το σχολείο σου. Είχα πει και από την αρχή ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, ένας δύσκολος τελικός για εμάς. Παίζαμε μια ομάδα η οποία είναι ανώτερης κατηγορίας, με πιο δυνατά παιχνίδια στα πόδια της και ένα πολύ καλό σύνολο που άλλωστε φαίνεται από την πορεία της στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος και γι' αυτό το λόγο στα αποδυτήρια έδωσα συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια που κάνανε. Σίγουρα θέλει και λίγη τύχη. Θεωρώ ότι αν προσέχαμε σε κάποιες φάσεις θα μπορούσαμε να είχαμε σοφαρίσει. Δίκαια, συγγνώμη, δίκαια βέβαια, το καταστάρι κατέκτησε το τρόπο. Αυτός ο τελικός του κυπέλλου για την ομάδα φέτος, με δεδομένες τις δυσκολίες που υπάρχουν και το γεγονός ότι δεν κατέκτησε τον τίτλο, ήταν και μια απάντηση των ποδοσφαιριστών ότι στο τέλος τιμήσαν τη φανέλα της ομάδας έτσι όπως παίξαν σήμερα, γιατί θεωρώ ότι παίξαν πολύ καλά γενικά. Κοιτάξτε να δείτε, από τότε που ανέλαβα σαν προπονητής, εμείς οι ποδοσφαιριστές που είμαστε στο τμήμα της Ζακύνθου έχουμε δώσει το 100% των δυνατοτήτων μας. Αυτό που βλέπετε εσείς είναι κάθε Κυριακή ένα παιχνίδι. Οι προσπάθειες που κάνουν τα παιδιά όλη την εβδομάδα, οι προπονήσεις κάτω από αντίξωες συνθήκες, γι' αυτό το πράγμα και μόνο τα παιδιά, σας ξαναλέω, ότι δώσανε σε όλη την πορεία το 100% των δυνατοτήτων τους. Βέβαια, θα μπορούσαμε ίσως κάποια παιχνίδια, ειδικά με το Τσιλιβί, να ήμασταν κάπως λίγο καλύτεροι. Δυστυχώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο και θεωρώ πάντως, όπως και να έχει, δίκαια και το Τσιλιβί κατέκτησε το πρωτάθλημα και το καταστάρει το κύπελλο. Του χρόνου για τη Ζάκυνθο τι να περιμένουμε? Είναι ήδη μια ομάδα που έχει κάποιους ποδοσφαιριστές έτσι καλούς, ντόπιους ποδοσφαιριστές. Τι χρειάζεται για να ξαναγυρίσει πάλι στις εθνικές κατηγορίες, πιστεύεις? Είναι μια ερώτηση που μου κάνεις, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη για να την απαντήσω αυτή τη στιγμή. Και νωρίς μάλλον. Και κανονικά θα πρέπει να την αποφύγω. Παρ' όλα αυτά θα σου πω ότι αυτή η ομάδα πρέπει να αγκαλιαστεί και από άλλα άτομα, τα οποία να συμμετέχουν κατ' εμέ και ταπεινή μου άποψη στο Διοικητικό Συμβούλιο, να ξεκινήσει με γερές βάσεις, να δημιουργηθούν ακαδημίες, γιατί κακά τα ψέματα η μεγάλη ομάδα του νησιού είναι ο Απζάκηθος. Πρέπει να αγκαλιαστεί και όχι μόνο να αγκαλιαστεί από κάποιους καινούριους, και αυτοί που βρίσκονται ήδη πρέπει να αγκαλιάσουν κάποιους άλλους. Δηλαδή πρέπει να υπάρξουν υποχωρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Για το δικό σου προπονητικό τεβούτο, γιατί φέτος ήταν το ξεκίνημα στο προπονητικό και ήταν σε μια μέση μεγάλη ομάδα του νησιού, έτσι ένα σχόλιο για όλη αυτή τη χρονιά, γιατί ολοκληρώνεται, γιατί και για σένα. Μεγάλη μου τιμή που κάθεσα στο μπάγκο της Ζακύνθου, από εκεί και πέρα κι εγώ ήταν η πρώτη μου φορά. Σίγουρα πρέπει να δουλέψω, να διαβάσω πάνω σε αυτό το κομμάτι, να ενημερωθώ και πίστεψέ με, αυτό θα κάνω, γιατί είναι κάτι που μου αρέσει και είμαι λίγο τελειομανής και θέλω να το κάνω σωστά. Ευχαριστούμε, Στάθη μου. Να είστε καλά.